Ονομάζομαι Βαγιονάκης Παναγιώτης και είμαι μέλος της διοίκησης του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, όπου καλέσαμε σήμερα τα πρωτοβάθμια σωματεία για μια συνέντευξη τύπου με θέμα τι άλλο, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς αλλά και στην εκπαίδευση. Σχεδόν 2 χρόνια έχουν περάσει από την πανδημία και μετράμε δυστυχώς κάθε μέρα αύξηση των κρουσμάτων, αύξηση των διασυγκροτημένων και δυστυχώς και αύξηση των νεκρών. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία και των εργαζομένων αλλά και του λαού, ρίχνει το βάρος στις πλάτες μας, όπως ρίχνει και το κόστος στις πλάτες μας. Αυτή τη στιγμή διοριστεύει στην λογική της ανοσίας της αλήθειας, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα για την προστασία μας από αυτό το μήνυμα. Οι περισσότεροι χώροι δουλειάς είναι εστίες υπερμετάδοσης των ιών του ιού, με την ευθύνη και της εργοδοσίας με τις πλάτες της κυβέρνησης, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση. Κανείς επιχειρηματικός όμιλος, είτε μεγάλος είτε μικρός, δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον ιό. Η υποχρεωτική τηλεργασία που μας αναγκάζουν ή να έχουμε μάλλον οι εργοδότες γίνεται με συνθήκες άθλιες. Και όταν αυτό δεν γίνεται εφικτό, τότε υποχρεωνόμαστε να δουλεύουμε τις ώρες που θα λείπουμε κατά το ίμιση όταν θα επιστρέψουμε στη δουλειά χωρίς να αναγνωρίζεται σαν υπερορία ή υπερεργασία. Σε όλους τους χώρους που δουλεύουν χωρίς την εργασία οι συνάδελφοι εργαζόμενοι, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού και είναι απροστάτευτοι εντελώς. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν χιλιάδες ουρές έξω από τις δομές για κάποιο rapid test ή κάποιο μοριακό τεστ. Οι ουρές είναι ατέλειωτες, η κούραση μεγάλη και αναγκάζονται πάρα πολύ να πάνε σε ιδιωτικές δομές για να μπορούν να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα. Οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, βαραίνουν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο υποβάθμισαν, υποχρηματοδότησαν ή και ακόμα έκλεισαν νοσοκομεία, απέλυσαν γιατρούς, απέλυσαν υγειονομικό προσωπικό κλπ. Για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Το ίδιο πράγμα και ακόμα ίσως χειρότερα γιατί πρόκειται για παιδιά, συμβαίνει και στα σχολεία. Αντί να μειωθούν οι μαθητές σε κάθε τάξη, στηβάζονται 20 και 25 μαθητές σε 30 τετραγωνικά, με φυσικό επακόλουθο βέβαια τη διάδοση, την εύκολη διάδοση του ιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπροστά σε όλα τα παραπάνω, την κατάσταση στα σωματεία της υπόθεσης πανδημίας την παίρνουμε στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, κανένας άλλος. Και απαιτούμε μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό. Οργάνωση τώρα της επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ιχνηλάτησης του χώρου εργασίας με ευθύνη του κράτους. Με εξασφάλιση αντιών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θετικοί, νοσούν, σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα και όσους πρέπει να επιτηρούν μικρά παιδιά και το κόστος να επιβαρύνει τους εργοδότες και το κράτος. Με πάταξη της, απαιτούμε την πάταξη εργοδοτικής αυθαιρεσίας με την απαγόρευση των αναστολών συμβάσεων και των απολύσεων. Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού. Πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση του λαού με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και σε κοινωνικές ομάδες της λεγόμενης υψηλού κινδύνου. Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και λοιπού προσωπικού.